Το μικρό παρκάκι στην οδό Βενιζέλου έχει ξεχάσει να φροντίσει ο Δήμος Σερών, όπως καταγγέλνουν οι δημότες της περιοχής. Μπορεί το προηγούμενο διάστημα να πραγματοποιήθηκε το κόψιμο των χόρτων, ωστόσο ξερά κλαδιά από τα δέντρα που υπάρχουν εκεί έχουν πέσει στο έδαφος και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός μέχρι στιγμής. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι το παρκάκι έχει κυριολεκτικά αφαιθεί στην τύχη του. Εντελώς. Απεριποίητος είναι, σκουπίδια από τσίγαρα, τα δέντρα θέλουν κλάδεμα. Τακτικά εδώ σε αυτό το παρκάκι. Της γειτονιάς είμαστε. Δεν ενημερώσαμε κανέναν, αλλά σκεφτόμαστε να ενημερώσουμε το Δήμο να κάνει κάτι για αυτή την ακαταστασία. Έρχονται και παιδάκια εδώ ή μόνο έτσι μεγάλοι? Και παιδάκια, ναι. Από όλες τις ηλικίες. Μα χρειάζεται μεγάλη περιποίηση. Ναι, χρειάζεται, ναι. Τώρα στις άλλες γειτονιές δεν ξέρω πώς είναι τα παρκάκια. Δεν είναι στο χέρι μας να πούμε εμείς το Δήμο ότι να σκοπίσει να κάνει. Δεν είναι στο χέρι μας. Κλάδιμα και ξέρω εγώ. Τα δέντρα χρειάζονται περιποίηση. Εννοείται. Γιατί να δέξω τώρα αυτά αν πέσαν με τον αέρα. Τα κλαδιά εδώ, τα πεσμένα. Είναι κλαδιά σπασμένα πάνω στο τέλο. Ναι, όπω αυτά που είναι πεσμένα τώρα πέρα με τον αέρα πέσαν, δεν ξέρουμε. Είναι επικίνδυνα δηλαδή. Ένα που κάθεται από κάτω, οι γέροι που κάθονται εδώ. Και πολλά σκουπίδια βλέπουμε. Σκουπίδια εννοείται, τα φύλλα πέφτουν σκουπίδια, εντάξει. Ενώ, τα καλαθάκια γεμάτα δεν αδειάζουν. Ναι, κοιτάξτε τώρα ότι σκουπίζουν εδώ οι υπάλληλοι του Δήμου. Αυτοί σκουπίζουν. Αλλά έχει πολλά φύλλα, είναι πολλά τα δέντρα. Για την κατάσταση που επικρατεί στο παραπάνω σημείο αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Σερών, Γιάννης Τουρτούρας, ο οποίος αναγνωρίζει πως έχει κατάσταση και όπως λέει επικοινώνησε αμέσως με τον εργολάβο Πρασίνου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Εγώ πέρασα και ήδη κουρεύτηκε μία φορά το πάρκο που μου είπατε στη Βενιζέλου, το μικρό το παρκάκι. Όντως η κατάσταση δεν είναι καλή και ήδη επικοινωνήσαμε τον εργολάβο για να γίνει και δεύτερο κούρεμα. Αλλά στο συγκεκριμένο παρκάκι έχουμε και από πολίτες εκεί οι οποίοι έχουν ενημερώσει και εμένα ότι χρειάζονται κλαδέματα στο συγκεκριμένο παρκάκι. Θα ήθελα να πω ότι τα κλαδέματα δεν γίνονται όποια περιοχή, όποια περίοδο θέλουμε εμείς. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιόδους οι οποίες γίνονται κλαδέματα. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι από το μήνα Φεβρουάριο μέχρι και τέλη Μαρτίου κάναμε 2.500 δέντρα κλαδέψαμε σε όλη την πόλη. Το έχετε αντιληφθεί, το έχετε καταγράψει κι εσείς. Όντως δεν έχουμε τελειώσει. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε 1,5 μήνα, αυτά έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο όταν θα πέσει το φύλλωμα και μπορεί να γίνει το κλάδεμα, να γίνουν και αυτά. Ήδη εμείς σαν υπηρεσία Πρασίνου έχουμε ετοιμάσει την εργολαβία, την καινούργια εργολαβία για τα επικίνδυνα δέντρα. Έχει τελειώσει η μελέτη, έχουν μείνει τα διαδικαστικά να βγει ανάδοχος και να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι το οποίο υπάρχει θέμα. Στο συγκεκριμένο παρκάκι υπάρχουν κλαδιά τα οποία είναι σπασμένα και κρέμονται στα καλώδια της ΔΕΗ. Αυτά θα πρέπει να γίνουν πιο μπροστά. Μου δίνετε την πάσα. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει και με τον εργολάβο της ΔΕΗ, όπου και αυτή η εργολαβία της ΔΕΗ θα μπει να αντιμετωπίσει δέντρα τα οποία από πάνω έχουν καλώδια κτλ. Έχουν βγάλει και αυτή μία εργολαβία και με αυτά που έχουμε και εμείς βλέπουμε όλα τα κομμάτια, θέμα-θέμα, περιοχή-περιοχή. Όπως βλέπετε είμαστε συνέχεια στον δρόμο, γνωρίζουμε την κατάσταση